Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω να, στο βήμα το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη κ. Παντελεήμων να γίνει ένα σύντομο χαιρετισμό, καθώς και σήμερα μας τιμάμε την παρουσία του. Τον Περιφερειάρχη μας, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Πρίτανή μας, τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Αντιδημάρχους και όλους εσάς οι οποίοι ήρθατε από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Να σας καλωσορίσω εδώ στην ηρωική και αγιωτόφω Νάουσα. Τη λέω ηρωική γιατί όλοι γνωρίζουμε και γι' αυτό ήρθατε άλλωστε για να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Νάουσας που ακριβώς πριν 200 χρόνια ξεσηκώθηκε Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων στην ηρωική πόλη της Νάουσας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων διοργανώνει το φετινό 36ο Αντάμωμα Βλάχων εδώ στην Νάουσα. Αποδεικνύεται από την διοργάνωση ότι η απαραίτητη τήρηση των θεσμικών κανόνων είναι πάντα η αρχή της επιτυχίας. Πάθος και αίσθημα ευθύνης τόσο απέναντι στον βλαχόφωνο ελληνισμό όσο και στην κοινωνία της πόλης του ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της διοργάνωσης. Συνεργαστήκαμε με τη Δημοτική Αρχή της πόλης, την Περιφερειακή Ενότητα Ευμαθίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επιβεβαιώνοντας έτσι και την θερμή απήχηση που έχει το αριτής. Σύμφωνα με τους ειδικούς γλωσσολόγους, είναι το σύνολο των διαλέκτων μια μη ομογυμνοποιημένης και μη κωδικοποιημένης προφορικής γλώσσα. Η γλώσσα αυτή παραμένει μέχρι σήμερα προφορική. Δεν έχει αποκτήσει ενιαία μορφή κοινώς αποδεκτή από όλες τις ομάδες των βλαχοφώνων τόσο στην Ελλάδα όσο και στις βαλκανικές χώρες. Είμαστε αντίθετοι στην ομογενοποίηση, την τυποποίηση και ουσιαστικά δημιουργίας μιας νέας γλώσσας, τη βλάχικη γλώσσα κατασκευασμένη σε επιστημονικό εργαστήριο. Αυτό που θέλουν οι Μακεδονοαρμάνοι από το Βουκουρέστι της Ρουμανίας για επινόηση και κατασκευή κοινής βλαχικής γλώσσας και έθνους, στην οποία ουσιαστικά δεν έχει σχέση ούτε με την ιστορική αλλά ούτε με την ζώσα σημερινή πραγματικότητα των βλάχικων. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιστήμονες απεργάστηκαν μακριά από τις τοπικές κοινωνίες και τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους γλωσσικά θέματα των βλάχων. Και πριν 20 ετία και πλέον όταν διαμορφώθηκε ο χάρτης των ολιγότερων ομελούμενων μειονοτικών γλωσσών της Ευρώπης, υπήρχαν ευρωπαϊκοί πόροι πάνω στους οποίους χτίστηκαν σχετικές δράσεις αλλά και ακαδημαϊκές καριέρες. Οι βλάχοι και τα βλάχικα ήταν στις προτεραιότητές τους. Έβγαλαν και σχετική οδηγία για τους βλάχους, οι οποίοι ωστόσο τους γύρισαν την πλάτη, όπως θα γίνει και τώρα, γιατί οι βλάχοι ξέρουν καλύτερα. Γιατί ζουν με την παράδοση και τον πολιτισμό τους μέσω των συλλόγων τους. Μακριά από τα επιστημονικά ή άλλου τύπου εργαστήρια τα οποία... ...ρήξεις των πολιτιστικών και παραγωγικών φορέων από όλα τα σημεία της Ελλάδος και όχι μόνο. Αξιότιμος και κλειμένοι. Αγαπητοί συνδημότες και αγαπητές συνδημότητες. Κίνη Βίνιτς. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το Δήμο Ηρωικής Πόλης της Νάουσας που βρίσκεται σήμερα εδώ, ανάμεσά μας, στη σημαντική αυτή εκδήλωση που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων σε συνεργασία με το Λογραφικό Σύλλογο Βλάχων Νάουσας, την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα Ευμαθίας και το Δήμο μας. Το 2022 για τον Δήμο Ηρωικής Πόλης της Νάουσας έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελεί μια σημαντική χρονιά βαθιάς ιστορικής μνήμης με την αφορμή της συμπλήρωσης 200 χρόνων από το ολοκαύτωμα της πόλης μας από τον Οθωμανικό ζυγό. Τη χρονιά αυτή, λοιπόν, αποφασίσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της
να τιμήσουμε με ποικίλες εκδηλώσεις επαιτειακές τις θυσίες των προγόνων μας. Μέλημα όλο μας είναι να μάθουν νεότερες γενιές να θυμούνται πάντα μεγαλύτεροι και όλοι μαζί να αντισταθούμε στη λύθη και να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία μας. Στις επαιτειακές εκδηλώσεις του Δήμου μας έρχεται να προσθεθεί η συγκινητική πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων να διοργανώσει στην Άουσα το 36ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων για να τιμήσει την επέτειο 200 ετών από το ολοκαύτωμα της πόλης μας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην πάντοτε δραστήρια Πανελλήνια Ομοσπονδία για το εγχείρημα αυτό που μας υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αποτελεί συνειδητή επιλογή όλων μας να κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας ταυτότητα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Μαγειρία, σας ευχαριστώ θερμά ο ίδιος προσωπικά αλλά και εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής των Δημοτών μας για το εγχείρημα και την τιμητική και συνάμα συγκινητική αυτή απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας να φέρει το σημαντικό αυτό γεγονός στον ταμώματο στην Άουσα. Από καρδιάς να ευχαριστήσω και την δραστήρια πρόεδρο την Αρχοντούλα Τζιμουλίκου αλλά και όλα τα μέλη του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Άουσα για την άριστη συνεργασία που έχουμε πάντοτε αλλά και για τη σημαντική του συμβολή στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Ένα σύλλογο που από το έτος ίδρυσής του το 1980 μέχρι και σήμερα δίνει δυναμικά το παρόν στην παράδοση και τη συμπολιστική ταυτότητα του Δήμου μας, διατηρώντας με βλάβια και σεβασμό τα έθιμα και τις παραδόσεις των Βλάχων. Με την πολιτιστική και κοινωνική του δράση, διατηρεί εδώ 25 χρόνια Τράπεζα Αίματος, εκπροσωπεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Άουσα με τα χορευτικά του τμήματα σε πολλά φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δίνοντας πάντοτε δυναμική παρουσία στα μονοπάτια του πολιτισμού και της παράδοσης. Έχω ένα λόγο που ήθελα να αναφερθώ λίγο στην πόλη, στην ιστορία της πόλης μου, λίγο στην ιστορία του συλλόγου μας. Αλλά αυτά ήδη τα έχουν πει. Από τη μια για την ιστορία της πόλης μας ο κύριος Μαγειρίας και από την άλλη για την ιστορία του συλλόγου μου ο Δήμαρχος. Οπότε δεν θα αναφερθώ εγώ σε κάτι παραπάνω. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Μαγειρία και όλο το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της Νάουσας, τον κύριο Καρανικόλα, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Τριανταφύλου, την Αντιδήμαρχο Οικονομικών, την κυρία Δώρα Παλτατσίδου, το Γραφείο Πολιτισμού που όλα τα παιδιά μας βοήθησαν πάρα πολύ σε όλη την αυτή την προετοιμασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Καλαϊτζίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, που είναι πάντοτε δίπλα μας. Επίσης, θα ευχαριστήσω όλα τα μέλη της διοίκησης του Συλλόγου. Θα ευχαριστήσω τους χορευτές μας. Τι πρώτα να ευχαριστήσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι μας βοήθησαν. Τους αδερφούς συλλόγους στο Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας, τον Όμιλο Γενίτσαρη και Μπούλες, τον Υπηκό Όμιλο που σήμερα θα είχαμε και μια πολύ ωραία παρέλαση με τα άλογα του Υπηκού Όμιλου. Δυστυχώς λόγω κακοκαιρίας δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους χορηγούς μας. Λόγω της πανδημίας και των ειδικών συνθήκων που επικράτησαν, η ηρωική πόλη της Νάουσας έχει την τιμή να φιλοξενεί το 36ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων, μία εκδήλωση θεσμών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Η επιλογή της Νάουσας για αυτό το θεσμό, το ετήσιο αντάμωμα, δεν είναι μόνο συμβολική. Είναι μια βαθιά ουσιαστική, αφού συμπίπτει με την επέτειο των 200 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Νάουσας. Από την Επανάσταση για την Απελευθέρωση της Νάουσας, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1822 και στην οποία ενεργό μέρος πήραν και οι Βλάχοι. Εδώ σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε σήμερα γράφει και ιστορία. Εδώ έλαβε χώρα η τελευταία πράξη των κατακτητών με τη σφαγή των 1241 Νάουσεων. Μέρος αυτής της ιστορίας, αλλά και μέρος της ευρύτερης ιστορίας του τόπου μας, είναι οι Βλάχοι, με το δικό τους πολιτισμό και το δικό τους γλωσσικό ιδίωμα. Με τη δική τους συνεισφορά στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του τόπου μας. Για όλους μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμένουμε συνδεδεμένοι με τις ρίζες μας. Κρίσιμο ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν οι συλλογικότητες,
και οι φορείς που κρατούν άσβεστη την ιστορία και την παράδοση, που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία. Στοιχεία που είναι ανεπηρέαστα, επηρεασμένα και άρρηκτα συνδεδεμένα με την ελληνική παράδοση. Θέλω να συγχαρώ όλους τους συλλόγους που επιτελούν αυτό το τεράστιο και σημαντικό έργο. Να τους καλωσορίσω σήμερα εδώ στην ηρωική πόλη της Νάουσας. Στην ηρωική πόλη της Νάουσας. Το ερχόμενο από μια οικογένεια από τη γενιά του πατέρα μου, πλάχης καταγωγής, μπορώ να καταλάβω πόσο σπουδαίο είναι ένα αντάλμα βλάχων. Και μπορώ να καταλάβω πόσο σπουδαίο είναι αυτό το αντάλμα να γίνεται σήμερα εδώ και χθες και αύριο στην ηρωική μας πόλη 200 χρόνια μετά από την Επανάσταση της Νάουσας. Αυτό το οποίο θέλω και εγώ να ευχηθώ είναι να περάσουμε καλά, να ακούσουμε το κλαρίνο να χτυπάει εδώ μέσα, σε αυτήν την αίθουσα, και αύριο με ήλιο και υγεία για όλους. Εύχομαι λοιπόν καλό διήμερο, καλό υπόλοιπο, να είστε όλοι γεροί. Σας υποδέχομαι εδώ στην κεντρική Μακεδονία, όχι μόνο ως περιφερειάρχης αυτού του τόπου, αλλά κυρίως ως περήφανος βλάχος. Και θέλω να σας καλωσορίσω στο 36ο αντάμωμά μας που γίνεται φέτος εδώ. Να συγχαρώ την Ομοσπονδία για την επιλογή σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαγειρία, με τη στήριξη του τοπικού συλλόγου, να γίνει το 36ο αυτό αντάμωμα εδώ, στην Νάουσα, για να τιμήσουμε τα 200 χρόνια από την επέτειο του ολοκαυτώματος της Νάουσας. Είναι μια σοφή επιλογή, διότι υπογραμμίζει το πόσο συνυφασμένη είναι η πορεία των βλάχων με την ιστορία και την πορεία του ελληνικού έθνους μέσα στους αιώνες, και στα δύσκολα και στα εύκολα. Στα δύσκολα, με μάχες στην πρώτη γραμμή των μετόπων. Στα εύκολα, με τη συμμετοχή διακεκριμένων βλάχων σε όλη την οικονομική, κοινωνική, εκπαιδευτική ζωή, με σημαντικούς ευεργέτες, στα χρόνια που υπήρχαν λίγοι πλούσιοι, υπήρχαν πολλοί ευεργέτες και βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς ήταν βλάχοι. Θέλω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα κλείνοντας, γιατί δεν είναι ώρα για ομιλίες, νομίζω όλοι μας περιμένουμε τα όργανα να πάρουν μπροστά. Πατρίδα μου το Μέτσοβο, την πατρίδα των ευεργετών, των αγωνιστών του 21, και επειδή είμαι στην Άουσα δεν μπορώ να μην πω ότι ένα από τα σοβαρότερα στελέχη της φιλικής εταιρείας χάθηκε εδώ στην Άουσα και ήταν συντοπίτης μου όταν είχαμε 17 φιλικούς μόνο από το Μέτσοβο, ο Δημήτριος Ύπατρος. Είναι αυτός που είχε βάλει τον Μιχαήλ το Σίτσα, είχε βάλει τόσους στη φιλική εταιρεία. Και επειδή άκουσα τον πρόεδρο να λέει διάφορα, εγώ θα πω μια κουβέντα. Όποιον βλάχο να βρεις στα Βαλκάνια θα σου πει κάτι πολύ απλό. Ευχαριστώ μούλτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν έφυγε από εδώ πήρε και το ευχαριστώ, όπως το λέμε εμείς τα βλάχικα, και το μούλτο που είναι όταν πέρασαν οι Ρωμαίοι από την περιοχή της Πίνδου.